το ζήτημα είναι γνωστό. Είναι το ζήτημα των συμπτύξεων τμήματων. Πριν δυόμιση χρόνια που ξεκίνησε η πανδημία, ξαναήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με αίτημα να είναι 15 μαθητέ ανατάξει, Μια και όλοι οι επιδημιολόγοι λέγανε ότι οι αποστάσει ανάμεσα στου μαθητέ είναι κρίσιμο ζήτημα για τη μετάδοση του ιού. Τώρα, δυόμιση χρόνια μετά και με, 6, με πάνω από 6.000 κρούσματα τη μέρα, βρισκόμαστε στην υλοποίηση μιας απόφαση να στηβάζονται οι μαθητέ έω 27 και 28 άτομα τμήμα. Μάλιστα, στο δεύτερο διαμέρισμα, ε, αυτό εφαρμόζεται και σε δημοτικά, όπω το 91 Δημοτικό, που έχουμε το εξή παράδοξο: Να ενώνουμε τάξει και εκεί που θέλουμε να αραιώνουν τα παιδιά να έχουμε άδειε αίθουσε στο ίδιο κτίριο που δεν αξιοποιούνται γιατί δεν υπάρχουν οι δάσκαλοι, τραβιούνται για να καλύψουν και νέε οργανικέ θέσει σε άλλα σχολεία καταλαβαίνετε ότι για τους γονείς, για όλους μας, αυτό είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Περιμένουμε και απευθυνόμαστε σας να τοποθετηθείτε ο καθένας εκ μέρος τη, του, της παράταξης που εκπροσωπεί, να ξέρουμε κι εμείς πού βαδίζουμε, ποιου έχουμε δίπλα μας και ποιου απέναντί μας. Γιατί από πλευρά μα, μία δέσμευση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι το ζήτημα δεν θα το εγκαταλείψουμε. Θα συνεχίζουμε να, να παλεύουμε και για την υγεία των παιδιών μας, αλλά και για τη μόρφωση των παιδιών μας, που με 27 και 28 μαθητές ανατάξει δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Πόσο μάλιστα ε, η υγεία των παιδιών στα δημοτικά, τα οποία παιδιά είναι ανεμβολίαστα. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.